Και θα πάμε στον βουλευτή, τον μοναχικό βουλευτή των οικολόγων, τον κύριο Γιώργο Περδίκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Περδίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Λάτζανε. Λοιπόν, αναφέρεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων η γνωμάτευση και του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να περάσει από την Βουλή το μνημόνιο. Καταφατική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ναι, από Βουλή χρειάζεται το μνημόνιο, λέει. Και διαβάζουμε στην αναστασιαδικότερη εκ των εφημερίδων, την εφημερίδα Πολίτης, ένα εκ των στελεχών της διορίστηκε και στο Προεδρικό Σύμβουλο συνεργάτης του Προέδρου Αναστασιάδη. Διαβάζουμε προβαλλόμενο από την πρώτη σελίδα άρθρο με τον τίτλο «Άθλιοι πολιτικάντιδες της Δεκάρας». Και άμα σας το διαβάσουμε και θα το ακούσουν και οι ακροατές μας, σας αφορά. Οι καλοί, οι κακοί και οι καραγκιόζιδες. Η Βουλή με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας εκπροσωπεί τον κυπριακό λαό και μέσω της εφαρμόζεται η δημοκρατία στην χώρα μας, γράφει το άρθρο της αναστασιαδικότερης εφημερίδος. Και συνεχίζει. Ουδής λοιπόν μπορεί να παραμερίζει το σώμα αυτό στην άσκηση των καθηκόντων του. Η Βουλή βέβαια δια των αντιπροσώπων του λαού οφείλει να συμπεριφέρεται με σοβαρότητα απέναντι στα θέματα που εγείρονται εν ονόματι του λαού και χωρίς λαϊκισμό. Όλα τα νομοσχέδια που απορρέουν από το μνημόνιο το οποίο η κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα, το οποίο επικυρώθηκε από το Eurogroup και οδηγείται προς επικύρωση από άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, σαφέστατα θα περάσουν από τη Βουλή και το κάθε κόμμα μπορεί να τα ψηφίσει ή να τα καταψηφίσει. Η επιμονή κάποιων κομμάτων να συζητηθεί το μνημόνιο υπομορφή πακέτου στην Βουλή, αντί κομμάτι-κομμάτι, δεν μας πείθει ότι γίνεται εν ονόματι της δημοκρατίας και της διαφάνειας, γράφει στο άρθρο της η εφημερίδα Πολίτης και συνεχίζει. Απλώς, σε μια πανηγυρική συνάντηση όλων των βουλευτών, θα δοθεί η ευκαιρία σε κάποιους λαϊκιστές να πουν το μακρύ και το κοντό τους, σε μια προσπάθεια να παραπληροφορήσουν τον κυπριακό λαό. Τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η κυβέρνηση Χριστόφια συνομολόγησε το μνημόνιο με την Τρόικα, η Βουλή κλήθηκε και ψήφισε τα σκληρά μέτρα λιτότητας που κρίθηκε ότι επιβαλλόταν να πάρθουν. Σήμερα το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι, σας βάζει στον πληθυντικό κύριε Περδίκη, οι οικολόγοι ζητούν να κάνουν ειδικό πανηγύρι στην Βουλή εν γνώση τους ότι η Κύπρος δεν έχει κανένα περιθώριο να μην περάσει το μνημόνιο, αφού όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο τέλος Μαΐου θα μείνουν απλήρωτοι αν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση. Αντιλαμβανόμαστε, γράφει το άρθρο, ότι κάποιοι για λόγους κομματικής τακτικής θέλουν να καταγράψουν τις διαφωνίες τους για να λένε διάφορα στην συνέχεια. Αλλά στα αλήθεια έχουν την εντύπωση κάποιοι πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο ότι ο κυπριακός λαός δεν γνωρίζει, δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Εμείς απλώς τονίζουμε το αυτονόητο και αν κάποιοι θέλουν να το λάβουν υπόψη, καλώς. Ο κυπριακός λαός έχει τα τελευταία 3 χρόνια κατατάξει τους πολιτικούς. Ποιοι είναι σοβαροί, ποιοι είναι άσχετοι και ποιοι είναι καραγκιόζιδες. Απλώς κάποιοι πολιτικοί δεν το κατανοούν και με τις πράξεις τους επιβαρύνουν περαιτέρω την θέση τους, γράφει στην 12η σελίδα με τον τίτλο «Οι κακοί, οι καλοί, οι κακοί και οι καραγκιόζιδες», η αναστασιαδικότερη εκ των εφημερίδων που προβάλλει απ' έξω μάλιστα στην πρώτη της σελίδα την άποψή της με τον διαφορετικό τίτλο «Άθλιοι πολιτικάντιδες της Δεκάρας». Τα σχόλιά σας. Είναι η αντίδραση, η αγκρισμένη αντίδραση αυτών που ήθελαν να περάσει το μνημόνιο χωρίς κριτική και χωρίς συζήτηση. Είναι μια, θα έλεγα, αντίδραση απομένου παιδιού, αγκρισμένου παιδιού. Άνθρωποι που μικροί, που φοβούνται τη δημοκρατία, που φοβούνται το διάλογο, που ονομάζουν το διάλογο και τη συζήτηση αχρίαστο λαϊκισμό. Πέρα από το γεγονός ότι προφανώς αυτός που γράψε το άρθρο είναι και αδιάφορος. Δεν έχει διαβάσει το μνημόνιο. Στο μνημόνιο περιλαμβάνονται σωρία μέτρων που δεν πρόκειται να περάσουν από τη Βουλή γιατί ανήκουν στην εξουσία της κυβέρνησης ή ανήκουν στην εξουσία άλλων φορέων όπως της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι κακό, κυκλοθυμικό,
από έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς έχει συγγεί, έχει ενοχληθεί από την νομική, μπορώ να πω εισαγωγικά, νίκη, αυτόν που από την αρχή, εγώ να σας πω ότι ζητούσα να περάσει από τη Βουλή των Μνημόνιων από τον Νοέμβριο. Τότε που το είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Χριστόφια. Από τότε υπήχθη, μάλλον η παγωγή της Κύπρου στην Τρόικα ήταν από την πρόσκληση που της απίφθινε τις 28 Ιουνίου η κυβέρνηση Χριστόφια Ακέλ και επικυρώθηκε η παγωγή του συνόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ημέρα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής 6 Δεκεμβρίου επί διακυβερνήσεως Χριστόφια Ακέλ που ψηφίσατε σωριδών και καταρρυπά στα μνημονιακά 25 ήταν στην αρχή νομοσχέδια. Υπάρχουν περιθώρια πλέον να κινείται οποιαδήποτε εξουσία εν Κύπρο εκτός Τρόικας δηλαδή για να το καταλάβουμε. Εγώ το λέω και το πιστεύω αγαπητέ Λάζαρε, έχω πολιτική θέση αλλά να πω ότι και τότε όπως και πριν γιατί τα πρώτα κατά την άποψή μου πρώμον μνημονιακά νομοσχέδια πέρασαν επί εποχής και η Καζαμία πάλι κάποιον Δεκέμβρη και σε αυτά είχαμε διαφωνήσει, σε αυτά που έκαναν αποκοπές τα επιδόματα των πολυτέκνων και των μονογονιών, θυμίζω, απλά να θυμηθούν κάποιοι, όπως και στα 25 εμείς είχαμε διαφωνήσει, ήμασταν και οι μόνοι που διαφωνήσαμε στον προϋπολογισμό του 2013, τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 είχαν ενσωματωθεί πολλά από τα μνημονιακά μέτρα, δεν είναι μόνο τα νομοσχέδια, αγαπητέ Λάζαρε, τα 25 στην 17, αλλά ήταν και ο προϋπολογισμός του 13 που χτίστηκε πάνω στις μνημονιακές προδιαγραφές. Πολλές φορές το ξεχνάτε οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό και καταψηφίσαμε ως οικολόγοι. Εμείς κρατούμε μια κριτική στάση απέναντι στο μνημόνιο από την αρχή. Και αυτή η κριτική στάση έφτασε με τις τελευταίες ενέργειες τους, του μνημονίου, δηλαδή της Τρόικα, να μετατραπεί πλέον σε αρνητική στάση. Είμαστε σαφώς εναντίον του μνημονίου πλέον, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από το μνημόνιο οδηγούμαστε σε μια οικονομική εξαθλίωση. Να συμφωνήσουμε μαζί σας, τα είδαμε, τα υπέστη και τα υποφέρει διαρκώς η μητέρα Ελλάδα και οι οικογένειες μας στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε. Με μια προσθήκη, αγαπητέ Λάζαρε. Ναι. Γιατί πολλοί μας φέρνουν για παράδειγμα, ας πούμε, λένε για την Ιρλανδία. Η Κύπρος δεν είναι η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία δεν είναι ημικατεχόμενη, δεν έχει την απειλή της Τουρκίας, δεν βρίσκεται στην άκρη της Μεσογείου. Είναι, η Κύπρος έχει κατά το ίμιση τελεί υπό τουρκοκρατία και κατά το άλλο ίμιση πλέον υπό τροϊκοκρατία. Και εμείς ρωτάμε, όλη αυτή η εναντίωση, η δική σας ή οποιονδήποτε άλλον στην Τρόικα και στο Μνημόνιο, είναι απλά και μόνο για την τιμή των όπλων και να μας παριστάνετε τους υπέρ του λαού με εκ της ασφάλειας των άσφαιρων πυρών? Κοιτάξτε, αγαπητέ Λάζαρε, αυτό είναι μια προσέγγιση κακοπροαίρετη. Γιατί σας είπα, εμείς έχουμε αυτή τη στάση ως οικολόγοι από την αρχή, την κριτική. Μετατράπηκε σε αρνητική μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων και όταν αποδείχτηκε πλέον ότι όχι μόνο μας οδηγούν στη φτώχεια, αλλά μας οδηγούν και στην κατοχή. Άρα παίρνεις μια θέση πλέον, υπεύθυνα. Έχουμε μια επί του ιδίου θέματος διαφορετική ερώτηση σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία καταιγιστικώς και καταστροφικά επιβλήθηκαν και τα υποφέρει από 16 Μαρτίου από το, πριν το χάραμα του Φου εκείνου το Σαββάτου 16 Μαρτίου από το Eurogroup του εκβιασμού, τα υποφέρει ο λαός και αναρωτιόμαστε, έχουν έστω και ελάχιστο ίχνος δημοκρατικής νομιμοποίησης? Έδωσε μήπως ο λαός σε ιονδήποτε, είτε πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε βουλευτή, είτε κόμμα, την εντολή, την εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε είδους εν λευκό πληρεξούσιο να αποδεχτεί και να επιβάλλει αυτά τα πράγματα στην πατρίδα μας? Αγαπητέ Λάζαρε, λυπούμε να σας απογοητεύσω. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είδους δημοκρατία έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια επίφαση δημοκρατικής νομιμοποίησης, μια ψεύτικη δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα από διαδικασίες που τις είχα χαρακτηρίσει κάποτε διαδικασίες Mickey Mouse. Δηλαδή κρατούνται οι τύποι, γίνονται συνεδριάσεις, γίνονται ψηφοφορίες, αλλά οι βουλευτές ενεργούν με το πιστόλι στον κρόταφο.
ξέρεις πάρα πολύ καλά από την ιστορία ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχει χούντα και δικτατορία ή υπάρχει κατοχή, σε πολλές περιπτώσεις κρατήθηκε ο τύπος του κοινοβουλίου. Να υπάρχει κοινοβούλιο τάχα μου, να υπάρχουν τάχα μου εκπρόσωποι του λαού, να συνεδριάζουν, να παίρνουν τάχα μου αποφάσεις, οι οποίες όμως ήταν από πριν αποφασισμένες και επιβλημένες στους τάχα εκπροσώπους του λαού. Έρημοι και απρόσωποι, τους λέει ο Νιόνιος, αυτούς τους εκπροσώπους του λαού. Άρα έχουμε μια επίφαση, μια ψεύτικη διαδικασία δημοκρατικής νομιμοποίησης. Καλή ώρα τη σημερινή. Μας φέρνουν 5 νομοσχέδια, σοβαρά νομοσχέδια που επηρεάζουν τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων και μας λένε ότι, μας είπαν από την Τρόικα, ότι αν δεν τα ψηφίσετε δεν υπάρχει μνημόνιο. Δεν υπογράφετε το μνημόνιο. Δηλαδή μπαίνει ως εκβιασμός. Δεν έχει λεφτά, δεν θα πληρώσει, θα εκτοχεύσει, θα χρεοκοπήσει. Σήμερα, δεν θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα πληρώσει το κράτος. Στάση πληρωμών. Καλούνται σήμερα στη Βουλή οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικοί φορείς όλων των φορέων του δημοσίου και ημικρατικού τομέα και κρατικού και στήσετε όποιον τους το δίλημα ή θα πείτε ναι στην αποκοπή των μισθών σας ή δεν θα έχετε μισθών τους επόμενους μήνες. Έτσι τίθετε. Αυτό είναι δημοκρατία. Δηλαδή και η κατάσταση έφτασε εδώ με ευθύνη βεβαίως των κυβερνώντων στην Κύπρο και πολλών άλλων αλλά και με ευθύνη αυτών που επιχειρούν και σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει, να μας κατακτήσουν. Και βρίσκεται εδώ ο συνδικαλιστής, αυτή, εντάξει, με όλα τα ευθύνες που έχουν και αυτοί βεβαίως, απέναντι σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Και ο βουλευτής θα αποφασίσει, είναι αυτό η δημοκρατία. Και μετά λέει ο συνάδελφος σου, συντάκτης του πολίτη, για καρακιώζητες και για λαϊκιστές. Εδώ το πρόβλημα μας είναι ο λαϊκισμός. Φορτώστε με όσες θέλετε κατηγορίες. Πάστε με λαϊκιστή με 7 αστεράκια. Φάτσι και στο δίστο εξώτερο. Το πρόβλημα είναι οι λαϊκιστές σε αυτή την κρίσιμη ιστορία του Κυπριακού, στην καρδί της ιστορίας του Κυπριακού λαού. Εδώ έχουμε κατακτητές, έχουμε εισβολή, έχουμε κατοχή, έχουμε φτώχεια, έχουμε εξαθλίωση, έχουμε υποδούλωση, έχουμε κινδύνους εθνικούς που θα μας πάρουν για τις επόμενες γενιές για πολλά πολλά χρόνια. Αν θα υπάρχουν επόμενες γενιές στην Κύπρο Ελλήνων. Και εμείς συζητούμε ή αυτοί εδώ οι συντάκτες του πολίτη προσπαθούν να έβρουν τους καρακιόζηδες πολιτικούς οι οποίοι είναι λαϊκιστές. Αυτό είναι το πρόβλημά τους δηλαδή. Αν αυτό είναι το πρόβλημά τους καταλαβαίνει κανείς και το ποιόν της δημοσιογραφίας τους αλλά και το ποιόν αν θέλετε της οξυδέρκειας τους και της νομοσύνης τους ως δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπο. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Είναι και επιβραβευόμενοι, αποδεδειγμένα επιβραβευόμενοι δημοσιογράφοι, είδος δημοσιογραφίας. Αυτό φίλε Λάζαρε έχει να κάνει και με αυτό που τους βραβεύει τώρα. Και με τη δική του οξυδέρκεια και με τη δική του αξιοπιστία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Για τον συμπαθέστατό μας και αγαπημένο μας Καρακιώζη, τον Κολλητήρη, τον Βελιγκέκα και όλα τα συναφή του Θεάτρου Σκιών, του Αλυσμόνητου Σπαθάρη.